Καλησπέρα σας, παρακολουθείτε ένα ακόμα Underground στο Web TV του Star. Πάντα με την αγαπητή Αναστασία Μαργαλέφα. Και τον φίλτατο, τον Άρη το Λάμπο. Μα πώς τα λες έτσι. Μπορώ να αφιερώσω το κομμάτι που ακούμε στην αδερφή μου Μαρίλια. Ναι. Είναι Dropkick Murphys, τους έχουμε δει και live στην Αθήνα. Και της αρέσει και πολύ, είναι από τα αγαπημένα. Και ό,τι θα έλεγα, πως ήθελα να ζητήσω το συγκεκριμένο κομμάτι να παίξει αυτή την εκπομπή για να το αφιερώσω εγώ σε σένα, Μαρκαλέφα. Συγγνώμη, γιατί ναι, δεν μου το αφιερώσεις. Ξέρω, γιατί Rose Tattoo, ρε παιδί μου, πώς είναι το Rose Tattoo που λένε Dropkick Murphys, θα χαρίξω εγώ το δικό σου όνομα στο δικό μου μπράτσο. Όταν αποφασίσω να κάνω τατουάζ. Πρέπει να πούμε ότι είναι η ξεφτύλα της αυτής της εκπομπής, η πρωτοτυπία είναι ότι φέρνουμε tattoo artist, λέμε χιλιάδες πράγματα για τα tattoo, αλλά δεν είμαστε και δύο γυμνοί από tattoo. Ακόμα. Ξεφτύλισε μας, Άρη Λάμπο. Εγώ σε πράγματα που θέλω να πω έτσι, γιατί θέλω πάντα να κάνω μια αναδρομή στο παρελθόν, να πω ότι είμαι πιο κοντή από τον Άρη Λάμπο, αλλά δείχνει τάπα, γιατί συνήθως φοράω ένα τακουνάκι και είμαι και αρκετά ψηλή. Σήμερα ειδικά φορέσα τα κούνια, εντάξει. Είχα τα κούνια τώρα, ακόμα. Μην φανταστείτε. Είναι 5 εκατοστά. Τι είναι 5 εκατοστά, ρε Άρη. Κάποιες φορές είναι σημαντικά. Εντάξει, στο 1,80 είναι σημαντικά. Είναι, στο 1,80 5 εκατοστά είναι. Λοιπόν, έχουμε μπει με Dropkick Murphys. Θες να ξεκινήσουμε μπαμ κατευθείαν, γιατί έτσι έχω μια... Ω, καθόλου δεν έχω όρεξη να ξεκινήσω μπαμ κατευθείαν. Τι θες, πιο cool. Ήθελα να συζητήσουμε λίγο το θέμα, επειδή τώρα θα έχουμε πολλά πάρτι και πάρα πολλά events, θα τα πούμε και στα upcoming events. Θέλω να μου δώσει μια συμβουλή για κάποιον που πάει σε ένα πάρτι. Τα χριστουγεννιάτικο πάρτι ή γενικά πάρτι. Επειδή τα Χριστούγεννα έχουμε πολλά και Χριστούγεννα, αλλά γενικά πάρτι. Για να μην είσαι ο πάρτι πούπερ που λέμε, ο ξενέρωτος. Πούπερ. Πάρτι πούπερ, έτσι. Το πουπ, το αγγλικό, ναι. Το πουπ, μάλιστα. Κοίτα, πρόσεξε. Αν δεν θες να είσαι ξενέρωτος, αν επίσης είσαι λίγο στενεμένος οικονομικά, μπορείς να κάνεις το εξής. Αν το πάρτι ξεκινάει στις 10-11 για παράδειγμα, μπορείς να ξεκινήσεις να πίνεις σπίτι σου από τις 9. Πρόσεξε. Μόνος ή παρέα. Μόνος. Να φας καλά. 8. Να ρίξεις και έναν ύπνο. Να έχεις ρίξει ύπνο, 8 ώρα να σηκωθείς, να φας, να πιεις καμιά μπύρα, 2, ή να πιεις ένα ποτό, να πιεις άλλο ένα ή 2-3 μπύρες ώστε να αρχίσεις να γίνεσαι και μετά να πας στο πάρτι. Στο πάρτι δεν θα πάρεις πολλά, γιατί θα είσαι ήδη έτοιμος. Δεν θα πας όμως ένα περιοδίφ. Τι απεριτσίς να πάρεις, δηλαδή, θα σε κόψει. Κάτσε ρε εσύ, bring your own booze party, δεν πρέπει να πας κάτι, ένα μπουκάλι. Α, τέτοιο party λες, όπα, εμείς τώρα λέμε για party έξω. Το έχεις μπερδέψει, ναι. Αν είναι να πας σε party, bring your own booze, πρόσεξε, μην πας κρασί. Το κρασί δεν είναι ποτό. Ναι, ξεφτιλίκι. Πήγαινε να καφάσει μπύρες, οκ, θα το πιει κόσμο, θα μην πας κρασί. Εκτός άμα πρόσεξε, πας το κρασί και το πιες μόνος σου, ρε παιδί μου. Πάρεις ένα κρασάκι, το έχεις εκεί παρέα. Πολύ μοναχικό πάρτι, αν με λέω. Και πίνεις το κρασάκι σου μόνος σου και είσαι χαλαρός. Αλλά άμα είναι να πας σε πάρτι, bring your own booze, πάρε ένα gin, ένα whisky. Φτηνό, αλλά ένα whisky. Κοίτα, εγώ η συμβουλή που θα ήθελα να δώσω σαν γυρεότερη στο νέο κόσμο είναι η στιγμή του πάρτι. Γυρεότερη Μαρκολέφα, ρε παιδιά, δηλαδή. Η στιγμή του πάρτι, λοιπόν, που έχει μείνει βυσινάδα. Και ούζο, γιατί κάποιος έφερε κρασί και δεν κολλάει με τίποτα άλλο την πορτοκαλάδα και τη βυσσινάδα που έχει μείνει. Βυσσινάδα, ούζο, δεν το κάνουμε, παιδιά. Δεν το κάνουμε. Έλα, αυτό. Πάει, μια χαρά πάει. Βυσσινάδα με ούζο. Ωραία, πάει. Πώς πάει, πώς γίνεσαι όταν πάει, είναι το θέμα. Επίσης, προσοχή στα ζελεδάκια. Ω, ζελεδάκια. Στα jelly shots. Και είναι. Να τα τρώνε ή μην τα τρώνε. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα τα φας για τα σπάνε, αλλά. Τα ζελεδάκια σε κάνουν λίγο φινάλι. Αυτό. Και προσοχή. Σπινάκι τεκίλα. Και προσοχή. Και καλά, εντάξει, τα σπινάκια τεκίλα δεν είναι. Προσοχή όταν έχουν αυτή τη γαβάθα που έχουν φτιάξει το κοκτέιλ σοτ, κοκτέιλ σοτ τη βραδιά. Εκεί μέσα έχει τα πάντα, ρε παιδί μου. Έχει τζιν, έχει βότκα, έχει ρούμι, έχει τσίπουρο από το χωριό, έχει τσίπουρο από το διπλανό χωριό, έχει τα πάντα μέσα. Και σου λέει, άμα πα εκεί πέρα και αυτό, δεν καταλαβαίνει τίποτα διαφορά. Αυτές ήταν οι συμβουλές του Underground. Έτσι θέλω να... Δεν δίνουμε συχνά τη σοφία των χρόνων που έχει μαζευτεί. Αλλά μαζί με τα αποστάγματα που θα πιείτε, πάρτε και τα δικά μας τα αποστάγματα εδώ σοφίας και πολλών ωρών σε πάρτι. Πολλών ωρών σε πάρτι. Ναι, πότε θα κάνουμε ένα πάρτι Underground, 3 σεζόν έχουν περάσει. Το λέμε, αλλά τέλος πάντων εσείς δείξτε μας πόσο πολύ θέλετε να κάνουμε ένα πάρτι Underground και δει χριστουγεννιάτικο, αν και έχουμε να σας πούμε, πού θα μας βρουν με Μάρκο Λέφα. Underground, Κενάκι, Star Web TV, αυτό όλο μαζί στο Facebook. Μπαίνετε και βρίσκετε και το φάκελο εκπομπές, όπου είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατά σειρά σεζόν. Και βρίσκετε τους καλεσμένους, βρίσκετε εκεί πέρα τα events μας, unlucky. Βρίσκετε τα posts μας και mailaki. Στο underground@star.gr. Επίσης να πω ότι έχουμε και το κύλο Σοπερμού 120 πάντα μαζί μας και μας υποστηρίζει. Πάντα μας υποστηρίζει, πάντα μας δίνει. Βέβαια, κάποιες φορές επιλέγουμε να κάνουμε κάποιες στιλιστικές επιλογές τύπου να δείξουμε λίγο το φίλο μας, το Shakespeare, ο οποίος
άνοιξε τους ασκούς του αιώλου μετά από εκείνη την επεισοδιακή συνέντευξη εδώ στο Utter Crowd. Και αποκαλύφθηκε αυτή η πάρα πολύ άσχημη κόντρα με τον σκηνοθέτη της ταινίας, ο περιπατητής, τον Άρη τον Καπλανίδη. Δυστυχώς συνέβη εδώ αυτό. Πολλοί στείλατε να μας ρωτήσετε, ήταν μούφα κτλ. Ήταν ξεκάθαρα, ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη και γι' αυτό και η δική μας αντίδραση ήταν πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ έτσι. Ρωτήστε μας πώς νιώσαμε μετά από αυτό στα mail σας και στα inbox σας. Έτσι. Είναι η ώρα να μπούμε. Δεν ξέρω, ναι. Είναι η ώρα να μπούμε γιατί. Είναι να πούμε και τίποτα σοβαρό. Άκουγα τις προάλλες, έτσι. Μπαίνω στο YouTube, ψάχνω πράγματα. Μπαίνω στο Rock Overdose, ψάχνω πράγματα γενικά. Ψάχνεσαι, άρα. Είχα και χρόνο πολύ στο σπίτι και ήθελα. Κάτι μου λείπε. Και ανακαλύπτω. Βάζω να ακούσω Oceans of Slumber. Η Oceans of Slumber είναι ένα συγκρότημα, αρκετοί το ξέρουν. Είναι ένα ιδιαίτερο συγκρότημα, θα εξηγήσουμε γιατί. Βάζω να ακούσω λοιπόν Oceans of Slumber και ανακαλύπτω ότι έχουν καινούργια δουλειά, την οποία σε λίγο μάλιστα θα σας τη δείξουμε. Ένα πολύ μεγάλο έτσι, breakthrough του συγκεκριμένου συγκροτήματος είναι αυτό το cover, αυτή η διασκευή που έκαναν στο Solitude on Candle μας. Βλέπουμε την κοριτσάρα εδώ. Τους έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο boost, τους είχε δώσει boost. Βέβαια, το δυνατό σημείο αυτού του συγκροτήματος είναι ότι τα γυναικεία φωνητικά σε μια κατά τα άλλα metal μπάντα είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που έχουμε συνηθίσει, το πολύ ατμοσφαιρικό, πολύ αυτό. Φεύγουν από αυτό, φεύγουν από το πιο stoner που έχουν μπάντες σαν τους Windhand και κάποια άλλα συγκροτήματα και έχουν ένα πολύ χαρακτηριστικό δικό τους ήχο και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουν γιατί βάζουν μέσα στον ήχο τους πάρα πολλά στοιχεία. Gent, Progressive, Doom, Goth, Heavy Metal. Θα μου πεις όλο αυτό δεν είναι ένας αχταρμάς μαζί και με γυναικεία φωνητικά. Παραδόξως όχι. Κρατάει ισορροπίες. Κρατάει μια πολύ περίεργη ισορροπία το σχήμα των Gates of Slumber. Πόσο μάλιστα όταν τους ακούς για παράδειγμα να παίζουν κάτι πολύ σκληρά riff, κάτι blast beats από πάνω καθαρά φωνητικά που δεν τα έχει συνηθίσει το αυτή. Και παρόλα αυτά ο τρόπος με τον οποίο τα αποδίδει η φίλη μας η εκλεκτή είναι πάρα μα πάρα πολύ ταιριαστός παραδόξος. Γιατί το ακούς στην αρχή, δεν περιμένεις τι θα σου έρθει. Λες, ατμοσφαιρικό σίγουρα. Σε κρατάει και με την παρουσία και με τη φωνή και μετά ξαφνικά, οπ, τι έγινε εδώ, τι άνοιξε εδώ, το πακετάκι με τις μελωδίες άνοιξε δηλαδή. Θα το δούμε όλο αυτό σε ένα νέο βίντεο κλιπ. Έχουν λοιπόν κάνει μια καινούργια δουλειά πριν από λίγες μέρες. The Decay of Disregard λέγεται. Έχουν νέα δουλειά η οποία έρχεται. Βγάλανε αυτό το βίντεο κλιπ. Και νομίζω ότι πρέπει να του ρίξουμε μια ματιά, να του δώσουμε και λίγο χρόνο γιατί είναι υπερπαραγωγή και δείχνουν ότι πάνε σε κάτι προς τα πάνω. Για να το δούμε.
Δώστε του λίγο χρόνο και αυτό το ρεφρέν πραγματικά θα εντυπωθεί στο από κάτω από το πετσί σας. Αλλά λίγο χρόνο. Όχι, στον εγκέφαλο. Έτσι εδώ. Από μέσα. Εγώ να σε φέρω κατευθείαν ελλαδικό χώρο. Έχουμε μπόλικο πράγμα το οποίο παίζει. Και επειδή σας έχω, σας λέμε και ξαναλέμε να πηγαίνετε στο underground και να εκεί στα Web TV να βλέπετε τους καλεσμένους, αν το είχατε ήδη κάνει ή αν το έχετε κάνει ήδη όντως, θα δείτε τους Breath After Coma που έχουμε φιλοξενήσει σε τούτο εδώ το στούντιο. Και έχουμε και νέο ντεμπούτο επιτέλους, άλμπουμ που το περιμέναμε. Θέλω να πω για το Leaders, είναι τίκλο. Ο τίτλος του άλμπουμ. Είδαμε ένα lyric video που παίζει ευθύς αμέσως στις οθόνες σας, το οποίο, ρε παιδί μου, μας έβαζε σε ένα τρυπάκι του πώς θα είναι μελωδικά η όλη φάση των Breath After Coma. Και φυσικά, τώρα έχουμε και την φάση, την οπτική. Άρη Λάμπο. Το music video, το επόμενο βήμα. Των ακουστικών ωραίες πρωταγωνιστή λοιπόν, που είναι και ο frontman και έχουν αποσπάσει και πάρα πολύ καλές κριτικές για τα φωνητικά τους τα παιδιά. Αν δεις και comments από κάτω λένε ήθελα να μπορώ να σας συγχαρώ από greetings from Greece, αλλά είστε Έλληνες παιδιά. Αν γενικά, πάει live, καλά. Αν τους δεις στο live, οι Breath After Coma πραγματικά δείχνουν ότι είναι δουλεμένοι, έχουν αυτή την ισορροπία του, ότι είναι μια δουλεμένη μπάντα η οποία ξέρει τι παίζει, πού το παίζει, πώς το παίζει και παράλληλα έχουν δουλέψει τόσο πολύ σκηνική παρουσία σε σημείο που στο τέλος, ας πούμε, για να σου δώσω να καταλάβεις ότι όπου τον είχαμε φέρει και εδώ, τα σπάει όλα κυριολεκτικά, πετάει κιθάρες πάνω στα τύμπανα, αυτό τα κάνει όλα όπα και παρόλα αυτά δεν χάνεται, δεν είναι punk το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Είναι ωραίο, στιβαρό rock με όλες αυτές τις επιρροές που έχουν οι Breath After Coma. Λένε ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό, και σε εφημερίδα τώρα γνωστή δεν θέλω να πω, το πιο χαρακτηριστικό λοιπόν δείγμα rock ατόφιας μουσικής που έχουμε αυτή τη στιγμή το 17 στην Ελλάδα. Εγώ θα σε πάω τώρα στο I, the animal. Εγώ λοιπόν το ζώο. Το ζεις. Το ζώο, εγώ το ζώο. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία κορίτσια στις οθόνες μας. Βλέπουμε ψυχεδέλεια. Rock, ψυχεδέλεια, ατόφια. Ήταν ωραίες εκεί πέρα να... Δίνει. Να δίνει πόνο, ας πούμε, να το βγάλει. Να το δούμε. Να το δούμε λίγο. Για να το δούμε. You got me sharp and your blade is running. You give me wounds, oh, you are so cunning. Φτάσει πολλές χιλιάδες αυτό το βίντεο στο YouTube. Ένα σαραντάρι, το τσιμπήσαν τα παιδιά. Μια χαρά, μια χαρά. Και όσο πάει και ανεβαίνει και ευχόμαστε, καλό τάξιδο, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο. Καλό θέατο. Α, βάθο. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως είπαμε ότι η rock σκηνή έχει πολύ κίνηση και επίσης κίνηση ότι γίνονται πράγματα και όχι κίνηση. Ότι... Και η ελληνική rock σκηνή, εννοώ γενικά η rock σκηνή. Ναι, η ελληνική rock σκηνή, γιατί έχουμε και από Black Hat Bones νέο βίντεο. Το οποίο... Μην πω ότι έχουν έρθει. Να πούμε ότι εντάξει, σήμερα η αλήθεια είναι ότι έχουμε... είμαστε χαρούμενοι στο ότι οι συγκροτήματα τα οποία έχουν έρθει εδώ, τα έχουμε φιλοξενήσει, αυτή τη στιγμή δουλεύουν και συνεχώς πηγαίνουν όλο το και πιο καλά.
Τώρα, έχουν ένα νέο βίντεο το οποίο ναι, μεν είναι, θα το έλεγε κανείς lyric video, αλλά δεν είναι και lyric video. Είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Περνάνε στίχοι, ρε παιδί μου, για να τους αποτυπώνεις, αλλά με ένα πάρα πολύ δημιουργικό και ωραίο τρόπο. Θέλετε να το δούμε κατευθείαν και να μην κάνουμε άλλο teasing. Να πούμε το λες, Hole in Me. Αυτό λέω. Πάμε να δούμε Hole in Me από Black Hat Bones. Black Hat Bones, πολύ έξυπνο τρόπο να δώσουν αυτό το stop motion animated video track. Μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι... Βλέπω ότι εκεί το ήταν ήδη σχεδιασμένο και βάψα το πάνω και το κάνω αντίστροφα για να φανεί αυτό το καταπληκτικό εφέ, αλλά όχι, δεν θα το κάνω. Το κάνω μόνο για το σωλή. Ξέρεις τι γίνεται. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει και με κλιπ και με μουσική κτλ. Υπάρχει μια ξερολίαση πάνω σε αυτό. Δηλαδή, έχεις ακούσει άνθρωπο ποτέ να σου λέει κάτι για μουσική που να μην το λέει με ένα ξερόλικο τρόπο. Γιατί το κάνετε αυτό. Και επίσης, και στους λίγο πιο εξειδικευμένους, σου λέει ναι, ωραίο το lyric video, αλλά ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι. Έχει πάρει στατικές φόρμες και τις έχει κουνήσει με το After Effects και έχει βάλει μετά από πάνω ένα δεύτερο layer. Με το μουσική δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πρέπει να έρθω με τα καινούργια μου γυαλιά κάποια στιγμή. Επίσης. Εγώ με το μουστάκι που είχα στο γυμνάσιο, αλλά καλύτερα να μην έρθω. Θα με διώξουν. Δεν θα σας κρατήσουμε άλλο σε αγωνία, που προφανώς τα και μάλλον είμαστε δεν λίγο ενθουσιασμένοι απλά. Έχουμε μαζί μας, παραμένουμε στον ελλαδικό χώρο όπως συνηθίζουμε μετά την αυτή... Την κατάδυση στο Music Update. Στο Music Update, στα ελληνικά τεκτενόμενα, μένουμε στον ελληνικό χώρο και έχουμε μαζί μας σήμερα... Ένα κορίτσι κόλαση, ένα κορίτσι άγριο, ένα κορίτσι που είναι μια εκθαμβωτική παρουσία. Ίντρα Κέιν. Hello. Καλυπάψτε. Καλέ. Σε βλέπουμε πολύ άνετα και θέλαμε να σε κάνω μια σάβολα, αλλά δεν το πετυχαίνουμε εύκολα αυτό. Παίζει. Δύσκολο, δύσκολο. Εντάξει, δεν πειράζει, κάναμε την προσπάθειά μας. Αλλά πες μας εσύ, σε τι φάση βρίσκουμε την Ίντρα Κέιν αυτή τη στιγμή. Είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου. Τέλεια. Είμαι σε μια πολύ ωραία φάση, θα πω. Εντάξει, πολλή δουλειά. Μόλις κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος μου και είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό. Είναι η φάση της χαλάρωσης τώρα μετά το δίσκο ή είναι η φάση που δίνεις ακόμα περισσότερο για την προμόθηση? Το αφήνεις το μικρόφωνο. Κοίτα, χαλάρωση δεν παίζει χρόνια τώρα. Απλά είναι αυτό που θες να μοιραστείς τη χαρά σου ότι τι έκανα ένα χρόνο στο στούντιο που έφαγα τα νιάτα μου. Ναι. Αυτό. Και λες τώρα θα το μοιραστώ με τον κόσμο. Αυτό. Οπότε είναι το επόμενο βήμα που είναι λίγο πιο ευχάριστο.
Οπότε έχουμε το Mic Drop, για όσους δεν το γνωρίζουν. Βγήκε τώρα, το 2017 που μας πέρασε. Και θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια για όλη την πορεία του δίσκου. Βλέπουμε καταρχάς πολλά βίντεο πάνω στα κομμάτια. Πώς αποφάσισες να κάνεις σε κάθε κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, ένα βιντεάκι? Ήταν μια ιδέα από την εταιρεία μου, βασικά. Επιρροή Metallica. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μαν πια επιρροή Metallica. Εγώ είμαι πιο όμορφη από το Χέρι Σουηδία. Είμαι πολύ πιο Είμαι πολύ πιο όμορφη από τη Metallica. οπότε κυκλοφορεί ένα δίσκο, εννοείται ότι ανεβαίνει όλο στο YouTube. Και είχαμε την ιδέα ότι γιατί να βγει με μια στατική εικόνα και να μην δείξουμε λίγο από τη ζωή σου. Λέω, δεν έχω τόσο ενδιαφέρον στη ζωή μου. Θα κάνεις αυτά ακριβώς που κάνεις. Έχω ότι μαγειρεύω, προσποιούμε ότι γυμνάζομαι. Βλέπουμε στο Don't Let Me Go, ας πούμε, σε βλέπουμε σε ένα γήπεδο. Ακριβώς αυτό. Προσποιείς εδώ ότι είσαι σε ένα γήπεδο. Είμαι στο γήπεδο, δεν προσποιούμε στο γήπεδο. Αλλά δεν είναι ψεύτικο, δεν είναι. Βρε, το σαλόνι είναι. Προσποιούμε ότι γυμνάζομαι πολύ σκληρά. Βασικά έτσι γυμνάζομαι γενικότερα. Ξεκινάω κάνω έτσι δύο πραγματάκια και μετά είμαι σαν βαριέμαι, δεν θέλω, δεν μπορώ. Και πήγες την κατάλληλη μέρα με βροχή κιόλας, έτσι. Και βρέξει. Η σκηνοθέτη αυτή, εντάξει. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, πάμε πρωί, νωρίς, αλλά δεν. Οπότε γενικά έχεις την αίσθηση ότι θεωρείς ότι είναι η εποχή πλέον μουσική να συνοδεύεται και από εικόνα, αν είναι να βγει προς τα έξω. Δίσκος, CD, βινίλιο, οτιδήποτε έχει εφτάνει, ας πούμε. Εντάξει. Δεν θέλω να το παραδεχτώ. Δεν θέλω να το παραδεχτώ. Αλλά εννοείται ότι είμαστε στην εποχή της εικόνας, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Άρα το ασπάζεσαι και εσύ, αν θέλεις να βγαίνει και υλικό σου, θα ανέβαζες, ας πούμε, ποτέ ένα βίντεο τη ζωή σου, χωρίς απαραίτητα το κομμάτι από πίσω. Συγγνώμη, πνίγομαι. Είναι σκηνοθετημένο αυτό έτσι κι αλλιώς. Ήταν ένα τρίκ. Όντως πνίγομαι όμως, παιδιά, βοήθεια. Λοιπόν, γενικά. Πνίγομαι. Πνίγεσαι. Συνεχίζω να πνίγομαι. Γενικά τσακίζω να πνίγεσαι. Αλλά θα απαντήσω. Παρακαλώ. Να λέμε εμείς για σένα, ξέρεις. Το μάτιαγμα. Εγώ σήμερα πάθαμε ένα αλλεργικό σοκ, μην ανησυχείς. Λοιπόν, τώρα, όσοι εσείς λοιπόν βλέπετε το καταπληκτικό βίντεο της Ιντρακέιν, εμείς της προσφέρουμε ένα ποτήρι λαχταριστό τσίπουρο προκειμένου να ξεπεράσει. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, ναι. Έλα να δείξουμε τώρα και λίγο το τσίπουρο, να το δείξουμε για να τους ψήσουμε. Τσιμπουράκι, παιδιά. Τσιμπουράκι, κανείς την υγεία σας, να είστε καλά. Γεια σας, με τις υγείες σας. Τι έγινε, πρώτη φορά που είναι καλεσμένο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, με φάγανε. Άντε, καλή αρχή. Ωραία, θα απαντήσω ότι γενικά δεν έχω πρόβλημα να μοιράζομαι προσωπικές με πάρα πολλές εισαγωγικά στιγμές. Ανεβάζω βίντεο δηλαδή, είμαι στη βλακία στη ζωή μου, έτσι και αλλιώς μπορώ. Άρα δεν έχεις θέμα με το να ανεβάζεις post στο Facebook με το ποιο πραγματικά είσαι. Δεν είναι ένας ρόλος Ιντρακέιν offstage. Όχι, καθόλου. Να το πιάσουμε λίγο στην αρχή του. Δηλαδή, καταρχάς, κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώση, σύστησέ μας λίγο την Ιντρακέιν σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει είτε μουσικά είτε στο όλο αυτό που θέλεις να παρουσιάσεις κι εσύ. Αχ, δεν ξέρω πώς θα το πω. Μουσικά. Το που είναι το πιο εύκολο. Ωραία. Αρχικά αυτό που πάντα λέω και οφείλω να λέω είναι ότι είμαι η μισή από την Ουγκάντα, η μισή από την Ελλάδα. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Και τραγουδάω soul R&B pop. Αυτά. Soul funk στοιχεία. Και πώς και σου είχε έρθει να τραγουδάς μόνο σε αγγλικό στίχο? Από μικρή άκουγα κυρίως ξένη μουσική και για κάποιο λόγο εκφράζομαι καλύτερα στα αγγλικά. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Η προφορά τόσο καλή, δηλαδή μεγάλωσε στην Ελλάδα, αλλά προήλθε με το να ακούς ξένους καλλιτέχνες, έτσι. Ναι. Γιατί να σε ακούσει κάποιος δεν καταλαβαίνει κατευθείαν ότι. Τίποτα στην προφορά σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τώρα την ακούω και στο σπίτι και δεν μπορώ τώρα. Εντάξει, μου αρέσουν βασικά τα αγγλικά πάρα πολύ, οπότε ναι. Έχεις δεχτεί κάτι όμως σε φάση ότι. Εσύ κάτι ρατσιστικό, π.χ. για την εμφάνισή σου οτιδήποτε. Άντε καλέ. Καθόλου. Είχα δει και ένα post που είχες ανεβάσει. Δυνατόν. Παίζει αυτό στο 2017 ή είναι μια εξαίρεση? Είχαν γίνει κάποιες επιθέσεις. Ας πούμε, επιθέσεις λεκτικές. Είχαν γίνει κάποιες επιθέσεις. Παίζει πλέον. Το εντυπωσιακό είναι ότι ναι, λέμε 2017, αλλά είναι πλέον πιο αποκάλυπτο. Τι ακριβώς είχε συμβεί, δηλαδή? Τι έχεις δει, έχουν συμβεί πολλά σε ζωή. Κάποια post. Κάποια post. Σχόλια, ας πούμε. Ήταν σε βίντεο στο YouTube από περσινή μου. Από την περσινή μου συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γιάννη Κότσιρα και τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είχαμε πάει σε μια εκπομπή, είχα τραγουδήσει live και απλά θεώρησαν από κάτω, σαν επικοδομητικό σχόλιο, να γράψουν Go Back to Africa. Μου ήρθαν μηνύματα στο inbox ότι παίρνω τη δουλειά των Ελλήνων. Υπάρχει ακόμα αυτό το. Ναι, ακόμα και εκεί. Δηλαδή,
Πήρα τη δουλειά και λέω, εντάξει, οκ. Άφημα το βλέπετε έτσι, ναι, έτσι τώρα να γίνω λίγο προβοκάτρας εγώ. Συγγνώμη για αυτό. Για γίνε, άντε να δούμε. Ας πούμε ότι το καράβι, το πλοίο, το βαρκάκι, η Ντρακέν πάει καλά και αρχίζει, πάει ακόμα καλύτερα γιατί ήδη πάει καλά, γιατί μόλις μας ανέφερες πάρα πολύ μεγάλες συνεργασίες, πάει ακόμα καλύτερα και γίνεται παγκόσμιο, γιατί έτσι κι αλλιώς με τον αγγλικό στίχο και τέτοιο, και γίνεται παγκόσμιο επίπεδου Γιάννη Αντετοκούμπο για παράδειγμα. Εκεί, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό, πιστεύεις ότι εκεί τελικά αλλάζουν τα πράγματα, υπάρχει και μια λίγο υποκρισία σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι... Τώρα μαναγκές να γίνω κακιά. Εντάξει, okay, sorry. Αλλά εντάξει, γενικά δεν τρέπω να λέω την νόμη, οπότε... Ναι, υπάρχει τεράστια υποκρισία εκεί. Δεν ξέρω, όταν πότε μπαίνω σε τις συζητήσεις για να κάνω επειδή φουντώνω, τι να πω, ξέρω εγώ. Για παράδειγμα, αν πήγαινα, να το φέρω στο δικό μου δηλαδή πλαίσιο, αν πήγαινα στο Eurovision, γιατί με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ γιατί θα πήγαινε στο Eurovision, ας πούμε ότι ήταν κάτι που με αφορούσε και θα ήθελα να πάω. Έχω ήδη στο μυαλό μου το κράξιμο που θα φάω μόνο και μόνο που θα ανακοινωθεί ότι πάω. Δεν είναι Ελληνίδα, βασικό. Γιατί δεν είναι δυνατόν το 2017 να υπάρχουν μηγάδες στην Ελλάδα. Αυτό δεν το έχουμε αφομοιώσει ακόμα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως όμως από τη μουσική, από μουσικής πλευράς, δεν το βλέπεις αυτό. Έχεις συνεργασίες και πολύ μεγάλα ονόματα. Δεν έχεις βιώσει κάτι τέτοιο στους επαγγελματικούς. Το ευχάριστο είναι ότι εντάξει, στον χώρο της μουσικής είναι πιο open τα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά το ότι όπου είσαι μαύρη, είσαι φωνάρα. Είναι δεδομένο αυτό. Α, υπάρχει το αντίθετο. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και μαύροι που δεν τραγουδάνε καλά. Όπως και μαύροι που δεν χορεύουν καλά. Οπότε, λοιπόν, εδώ μου επιτρέψετε να βάλω μια τελεία σε αυτό το θέμα για τον απλούστο το λόγο ότι εντάξει, είναι κάτι το οποίο έρχεται φυσικά στην κουβέντα, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ένας άνθρωπος πάει σε μια εκπομπή. Οπότε, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Με Λαβέντη Μαχαιρίτσα, είχε συνεργαστεί με ελληνόφωνη ή ξένο στίχο? Στο δίσκο του, κάνω φωνητικά εντάξει τα ελληνικά, γιατί είναι ελληνικό κομμάτι, αλλά σκηνικά με ξένο στίχο. Θα το σκεφτόσουν σε δικό σου άλμπουμ επόμενο να βάλεις ελληνικό. Σ' αρέσει επειδή μου το να τραγουδάς ελληνικά? Πάντα είχα το άγχος ότι δεν μου ταιριάζει καθόλου. Ναι. Το έχω δοκιμάσει μια-δυο φορές σε live. Είχα πολύ καλό feedback, οπότε το σκέφτομαι. Α, θα ήσουν open. Ναι, ναι, δεν έχω θέμα. Και εδώ να έρθουμε στο εξής. Έχουμε το πρώτο δίσκο Walk Away, Mic Drop, δεύτερος δίσκος. Τι αλλαγές βλέπουμε στο δεύτερο σε σχέση με τον πρώτο? Ακολουθείς μια στάνταρ οδό που σου πάει πιο πολύ όπως νιώθεις ή πειραματίζεσαι με κάτι άλλο? Πειραματίζομαι πολύ. Νομίζω ότι τώρα ο δεύτερος δίσκος είναι πολύ πιο κοντά στα ακούσματα που έχω από μικρή. Έχω δοκιμάσει να ραπάρω, ο Θεός να το κάνει. Ναι, έχεις κάνει και κάτι για beatbox, έχεις κάνει σεμινάρια. Καλά, με μεγάλη αποτυχία μπορώ γιατί? Να πω. Γιατί απλά δεν μπορώ να κάνω beatbox. Ήταν ένα σεμινάριο, είδαμε ότι δεν μπορώ να το κάνω, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε μένα, είναι πιο... Ποια είναι τα θέματα που σου αρέσει περισσότερο να χρησιμοποιείς, να καταπιάνεις στη μουσική σου? Σε στίχο εννοείς? Τα πρωτοτυπήσω πάρα πολύ. Εντάξει, ό,τι γράφω εγώ, σε στίχο έχω να κάνουν... Ναι. Γιατί είμαι ένα πονεμένο κορίτσι. Και θα γράψω αυτό. Στο τωρινό άλμπουμ βλέπουμε You Broke Me, Don't Let Me Go, Get Out Of My Way. Υπήρχανε πράγματα, η στίχη δεν είναι δική σου σε αυτά τα κομμάτια. Υπήρχαν πράγματα όμως εμπειρικά δικά σου που σε ενέπνευσαν για να τα ερμηνεύσεις και αναλόγως? Συγκεκριμένα το Get Out My Way το εμπνεύστηκε ο παραγωγός, ο Δημήτρης Ωνάσιος, όταν είδε ένα post μου στο Facebook που κάποιος μου είχε γράψει κάποιο ρατσιστικό σχόλιο. Και με πήρε τηλέφωνο μέσα και ήταν σκασμένο. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Είναι δυνατόν, σου στέλνει δύο πράγματα. Του λέω, εντάξει, τώρα μην τρελαίνει, αυτό σημαίνει κάθε μέρα. Και έγραψε το κομμάτι. Έγραψε αυτό μέσα σε 10 λεπτά με το στυλ. Άρα δεν είναι και τόσο ερωτικό. Αυτό δεν είναι. Εντάξει. Το βλέπουμε εντάξει. Ακούγεται όμως σαν ερωτικά. Αν δεν προσέξει κάποιο το στίχο, είναι ένα ευχάριστο τραγουδάκι. Δεν μπορούσε να μιλάει για αγάπη και λουλούδια. Το ξετρυπώσαμε όμως και τελικά είναι κάτι που έχει βαθύτερο νόημα. Στο οποίο αποφάσισα να το κάνει στο αμάξι. Ναι. Ότι. Εντάξει, αυτό. Το κυριολεκτικό, ας πούμε. Ναι, και επειδή στο αμάξι ζω τα τελευταία χρόνια πια. Το μόνο που δεν κάνω είναι μπάνιο στο αμάξι. Όλε τι υπόλοιπε ώρε είμαι εκεί. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι, ότι από 2000 και κάτι σε έχουμε δει επαγγελματικά και συνεργασίες. Πώς άργησε τόσο πολύ το πρώτο άλμπουμ, που το είδαμε πλέον να βγαίνει το 12, ας πούμε? Κοίτα, ξεκίνησα να τραγουδάω ερασιτεχνικά. Η δική μου διάθεση ήταν ερασιτεχνική, δηλαδή. Σπούδαζα. Σπούδαζες όμως. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω
και η μία συνεργασία έφερε την άλλη. Και δισκογραφικά και φουλ επαγγελματικά ήσαν να το σκέφτομαι κοντά στο 2010. Οπότε είσαι λίγο παράδειγμα η Amy Winehouse που τη ήρθαν και λίγο μόνα τη. Έχει πει ότι μου ήρθαν μόνα του αυτά τα πράγματα. Έχει πει η Amnesty. Πιστεύει ότι σου ήρθαν και λίγο μόνα του. Ή τα κυνήγησε. Κοίτα, το δισκογραφικό μου ήρθε εντελώς μόνο ότι η αλήθεια είναι. Ναι. Είμαι πάρα πολύ τυχαίρη σε αυτό. Δεν το κυνήγησα καθόλου. Κυνηγάγε πιο πολύ απλά να έχει εμφανίσει πολλέ. Ναι, μπάρεσε το να είμαι στη σκηνή, οπότε ήθελα να κάνω συνεργασίε, να δοκιμάσω και μια πράγματα διαφορετικά είδη μουσική. Mm-hmm. Ήταν πολύ. Ποιο είναι το πιο ακραίο που θα ήθελε να δοκιμάσει πάνω στον ήχο σου και ποιο είναι αυτό που δεν θα το βάζει ποτέ. Δεν θα βάζω ποτέ λαϊκό. Και το πιο ακραίο. Που θέλει ρε παιδί μου να πει ότι θα ήθελα να κάνω ένα κομμάτι έτσι, αλλά. Να έχει ηλέκτρο στοιχεία, ας πούμε, να έχει κάτι από σε λασού που έχουμε δει να βάζει και την ταψιτεπιά. Όχι, αυτά τα έχω πολύ στάντερ, θα γίνει. Α! Να ήταν πιο... μετά. Αχ, το ξέρα. Το ξέρεις, το νιώσες. Κάπου μέσα μου το νιώθα. Το νιώθα. Και τι μουσική ακούει η Ντρακέ. Ναι, και τι επιρροές έχει. Τι επιρροές έχει. Οι επιρροές, μάλιστα, είναι παρόμοιες με τη μουσική. Σίγουρα. Έχω ξεκινήσει από εκεί. Αυτή είναι η αγαπημένη μουσική, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική και εντελώς διαφορετικά είδη. Γιατί ξεκίνησα να ακούω μουσική, εντάξει, από τον αδερφό μου, που είναι μεγαλύτερος, οπότε πάντα πρότεινε. Μετά πας σχολείο, οι φίλοι σας προτείνουν κάτι. Για κάποιο λόγο οι φίλοι μου δεν έχουν κάνει ποτέ την ίδια μουσική με εμένα. Οπότε έχω ακούσει pop, jazz, soul, metal. Έχω περάσει και από metal εποχή. Καλλιτέχνη που ξεχωρίζεις, ας πούμε. Καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη που ξεχωρίζεις και λες αυτός ρε παιδί μου με έχει στιγματίσει. Σίγουρα η Whitney Houston. Α. Λέγω. Ο Michael Jackson. Α. Ο George Michael. Εντάξει, θα βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στη μουσική σου βέβαια. Η System of a Down. Με έχουν στιγματίσει. Respect. Φαίνεται νομίζω στη μουσική μου. Τώρα, τα σχέδια, τα μελλοντικά σχετικά με την προώθηση του δίσκου, σχετικά με νέο υλικό, ποια είναι. Έχω κάποια live τώρα για την προώθηση του δίσκου, λογικά. Παράλληλα, παίζω και στο θέατρο σε μια παιδική παράσταση. Είχε φοβερή ηθοποιός. Άντε! Α, κάνεις ρόλο! Εννοείται, αγαπητοί μου, δεν έχει κανένα ρόλο. Τραγουδάς και ένα στο τραγουδάς ή... Έχω και ένα τραγούδι, αλλά εντάξει, το συγκεκριμένο... Τι ρόλο, τι παράσταση και πού. Είναι το δέντρο της γνώσης, στο θέατρο Ριάλτο, κάθε Κυριακή. Ωραία. Και κάνω την Κουκουβάγια Μελπομένη. Είναι ο βασικός μου ρόλος, έχω και άλλους μικρότερους. Έτοιμη για musical δηλαδή, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Θα σας πω ότι έχω παίξει σε musical. Ναι, έχεις, στο Ρεν το έχεις παίξει. Έχω παίξει στο Ρεν, στο Fame, στο Priscilla, στο Sweet Charity. Κάτσε να θυμηθώ κι άλλο και στο Άνι. Εντάξει. Και στην Κουκουβάγια έχεις και το κουστούμι όλο το... Είναι μια υπερπαραγωγή τώρα η Κουκουβάγια. Έχω το κράνος μου, έχω. Αυτό τώρα έχει λοιπόν όλη τη σεζόν αυτή. Ωραία, τέλεια. Θες να σε αφήσουμε να κλείσεις εσύ αυτή τη συνέντευξη με κάτι που θα θέλεις εσύ να φύγει προς τα έξω. Έχω συντώνει τώρα όμως. Κάτι με έχει να πνίγεται πάλι. Όχι. Θα δούμε το The Night Demons για να σε βοηθήσω για κλείσιμο. Οκ. Okay. Τι θα ήθελες να αποκομίσεις. Πολύ ευχάριστο κομμάτι. Το Night Demons. Τι θα ήθελες να αποκομίσει κάποιος από αυτό το κομμάτι όταν θα το δει και θα το ακούσει. Όταν θα το ακούσει και θα το δει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ένα λεπτό δώστε μου. Και θα ήθελα να αποκομίσει ότι πάνω. Όλοι έχουμε περάσει πολύ σκοτεινές περιόδους της ζωής μας. Όπου μας επισκέπτονται οι Night Demons λογικά. Ναι, εντάξει, πολλούς μας ταλαιπωρούν τα νυχτερινά μας δαιμόνια. Αλλά θα γίνω όσο πιο κλεισέ γίνεται και θα πω υπάρχει πάντα φως στο τέλος του. Υπάρχει αυγή μετά την νύχτα. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Και πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε The Night Demons. Okay. The night lays its black veil and takes you down a dark trail. Like a boat without a sail, you watch your life erase. You off your course, the violent intercourse.
come and make you face your past. Of all the things that came and passed, those you conveniently miscast to play a role that couldn't last. And by the time the sun comes out. Αυτή λοιπόν ήταν η Ίντρα Κέιν και τώρα έχουμε να σας πούμε τι ωραία πράγματα έρχονται ο Σονούπο. Θα ήθελες να μετονομάσουμε το upcoming event σε ο Σονούπο. Αν και νομίζω ότι πρέπει να το έχει κάνει κάποιος άλλος που δεν είμαι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα κάποιες ιδέες που εγώ έχω κάποιες φορές τις κλέβουν. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι κάνω συλλογή από παλιά t-shirts, 90s t-shirts και ψάχνω ένα t-shirt με τον Eminem από αυτό που αγοράζαμε στο εκάστοτε πανηγύρι του Δήμου μας. Αυτό. Εάν θέλετε underground και να έχει Star Web TV, inbox Αναστασία, έχω το υλικό που χρειάζεσαι και το παίρνω, εννοείται μου το χαρίζετε. Ψάχνω και εγώ ένα t-shirt το οποίο το είχα και μου το πετάξανε οι γονείς μου γιατί ήταν, έλεγε μια κακιά λέξη πάνω όταν ήμουν μικρός. Γιατί όταν ήμουν μικρός είχα πάρει εκείνο το ηρωικό θρυλικό Metal Hammer που είχε το μπλουζάκι Fuck Trends. Okay. Και ήταν πολύ badass για τότε. Και δεν το πετάξανε. Ναι, ναι, και με κοροϊδεύαν στις μαθητές μου, με κοροϊδεύαν οι δασκάλοι. Έβγαινα από το σπίτι και το βάζα. Ξέρεις, έβγαινα από το σπίτι κανονικά ντυμένος, το βάζα. Ναι. Και μετά πριν φτάσω σπίτι ξανά βγάζα. Γιατί ήταν πολύ μπάντα το να πει στην πέμπτη δημοτικού τη λέξη fuck. Εσύ δεν είσαι πολύ μπάντα όμως όπως ακούγεσαι. Δεν ήμουν μπάντα, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά να τα έκανε μια μπάντα, να τα. Ναι, αυτό wrong. Ήξερα. Δεν το είπα και το είπε εσύ. Δηλαδή είπα, θα κρατηθώ, δεν θα την πω την. Το λογοπαίγνιο. Να σας θυμίσει κιόλας Λάμπο σε ποιο mail μπαίνετε για να στέλνετε το τελικό σας. Στο underground.papakistar.gr. Οπότε άμα το βρείτε αυτό το t-shirt, στείλτε το μου δωρεάν γιατί λεφτά δεν έχω. Ούτε εγώ. Και πάμε τώρα με τα λεφτά που δεν έχουμε για να δούμε κάποια events στην πόλη, μιας και είναι γιορτινές μέρες, είναι μέρες φωτιά και εγώ θα σας πάω 21 12 στο πάρτι του Pepper, του μεγάλου ραδιοφωνικού σταθμού, με Jaguar Bombs, Painted Black, Wedding Sinkers και George Zervos. Εκεί θα είναι και οι καλεσμένοι που μόλις έρθει από το στούντιο με τους Painted Black στο Gazarte. Μια μέρα λοιπόν γιορτή με τόσο μεγάλα ονόματα και τόσο κέφι, κέφι. 22 12 έχουμε Πάσχα. Γιατί. Γιατί έτσι το κορίτσι δεν γιορτάζει το Πάσχα, γιορτάζει 22 12. Και τι θα κάνει, θα κάνει ένα πολύ ωραίο πάρτι στο pick-up, όπου θα βάζει πολύ ωραίες μουσικές για να ακούσετε εσείς. Old school vs mainstream, έτσι θα έχει όλο αυτό το φάσμα που παίζει. Funky, old school, alternative rock, hits, rock and roll, hits, ό,τι τραβέρει σας hits. Μόλις συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο είναι τελικά να δείχνω από εκεί. Απλά δεν δείχνω εσένα. Δηλαδή, πόσο μυαλό θέλει αυτό. Τόσο καιρό κάνω. Λίγο, αλλά μην το συσχολιάσουμε τώρα. Κρίμα. 24 12. Ναι. Έχει πάλι εδώ DJ set, καταπληκτική μας Λέφα set. Αυτό το κρατάμε γιατί εγώ με τον Dread θα συνεργαστούμε. Dread λοιπόν και Λέφα set, ένα παρτάκι στο pick-up για την παραμονή των Χριστουγέννων. Μπορεί μυαλό να μην έχουμε, αλλά έχουμε τα skills. Επίσης, από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Δεκεμβρίου στο Unclub γίνεται ένας πανικός με το Xmas Explode, με πάρα πολλές μπάντες rock, heavy rock, metal, εγώ θα πω όλο το στερέωμα. Μιλάμε για σφαγή όλα αυτά τα βράδια. Και 25 δεκάτου σας πάω εγώ τώρα σε ένα Christmas special, 80s, 90s και Zeros στο Fuzz, έτσι, Transformers, όλα τα trash hits που όλοι ξέρουμε πώς τα χορεύετε και δεν χαμπαριάζετε καθόλου. Και δεν κρύβεστε. Δεν κρύβεστε. Θα σας πάω και 27 δεκάτου στον Max The Sax. Τον έχουμε γνωρίσει από τον Παρόβ Στέλλαρ, όσο εξαφωνεί σας λοιπόν αυτός, στο Christmas party στο Gazarte. Και θα σας πάω και στην Ίντρα Κέιν που μόλις έφυγε. 29 12 στο Foar Stage, το Mic Drop λοιπόν. Ίντρα Κέιν που την είδαμε και προηγουμένως. Όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην τα έχετε ακούσει από κοντά, αλλά εκεί θα μπορέσετε να τα ακούσετε από κοντά, αν έχετε μια πολύ πιο ξεκάθαρη και συγκεκριμένη άποψη. Θα σας πάω λοιπόν και στο Βασιλιά, για να κλείσω κάπου εδώ. Στο Βασιλιά της Trip Hop σκηνής. Τρίκι, ο Τρίκι Τράγκας, όπως λέω και εγώ, Τρίκι Τράγκας λοιπόν. 21. Είναι λίγο μακριά, αλλά θέλω εγώ να το ανακοινώσω και να δούμε και ένα βιντεάκι πάνω σε αυτό στο Fuzz Live Music Club. Λοιπόν, Μάρκο Λέφα, πριν που βλέπαμε το βίντεο κλιπ της Ίντρα Κέιν, μου έσκασε κάτι πάρα πολύ παραμυθένιο.
Πάρα πολύ έτσι. Πάσε είναι αυτό. Πάρα πολύ φανταστικό. Όχι, όντως μου σκάσε. Συγγνώμη. Όντως μου σκάσε. Γιατί? Και από τη στιγμή που μου σκάσε κάτι τόσο φανταστικό, τα χάλασε την ατμόσφαιρα. Είδες τώρα. Χάλασε την ατμόσφαιρα. Ζω για να χαλά τις ατμόσφαιρες. Όχι λοιπόν. Πάντως, εμείς αυτή τη στιγμή θα σας μεταφέρουμε σε έναν κόσμο φαντασίας. Γιατί εκεί έξω, στο διαδικτυακό στερέωμα, υπάρχει ένας χώρος, ένας διαδικτυακός χώρος που λέγεται ιστότοπος. Willow Wisp, ένας ιστότοπος. Και για αυτό το χώρο θα μας μιλήσει η Άρτεμι Βελούδη, η οποία είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα. Hello. Η οποία είναι ώρα εδώ μέσα, βέβαια, και την ταλαιπωρούμε, αλλά τώρα την αποκαλύπτουμε. Λοιπόν, καταρχάς, εξήγησε μας με λίγα λόγια για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι παίζει με το Willow Wisp. Το willowwisps.gr ήταν μια ιδέα που είχε η Μαριλένα η Μέξη, είναι εικονογράφος του φανταστικού και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Νίκου Δελιγκάρη, επίσης εικονογράφου, το Φλεβάρι του 2017. Σαν στόχο έχει γενικότερα να παρουσιάσει σε μια μορφή online magazine όλες τις πολιτιστικές εκφάνσεις του φανταστικού, λογοτεχνία, κινηματογράφου, μουσική, κόμικ, εικονογράφηση, αυτή καθε αυτή, γιατί ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι μια πολύπλευρη παρουσίαση έλειπε και το όνειρό του είναι να γεφυρώσει στη συνείδηση του ελληνικού κοινού του φανταστικού την παραγωγή του εξωτερικού με την εγχώρια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να υπάρξουν ελληνικές εκδόσεις στο κομμάτι της φαντασίας, του φάνταζι. Πιστεύετε ότι μπορείτε να δώσετε κάτι παραπάνω μαζεύοντας όλη τη σκηνή? Πώς ακριβώς σκοπεύετε να το πετύχετε? Σκοπός μας είναι να παρουσιάζουμε αυτές τις ενέργειες που γίνονται, γιατί δεν αφορά μόνο εκδόσεις, οι οποίες αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το ελληνικό φανταστικό προσφέρει πλέον πολλές επιλογές στον εκδοτικό χώρο, αλλά δεν είναι μόνο στο επίπεδο της λογοτεχνίας. Γίνονται πολλά φεστιβάλ, γίνονται πολλές βραδιές, υπάρχουν στη μουσική πολλά συγκροτήματα αυτή τη στιγμή που μεταδίδουν ένα πιο fantasy, medieval θέμα. Οπότε αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι να δίνουμε μια πλατφόρμα η οποία θα αποκτά με την αγάπη του κόσμου μια επισκεψιμότητα. Σίγουρα μας βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι προσπαθούμε να φέρουμε και σε επαφή καλλιτέχνες του εξωτερικού με το ελληνικό κοινό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τις συνεντεύξεις. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Νωρίτερα ήθελα να σας ρωτήσω. Δημιουργείται μια ισχυρή πλατφόρμα στην οποία μπορεί να παρουσιαστούν αυτές οι δουλειές στοχευμένα στο κοινό του φανταστικού, το οποίο είναι Σκόρπιο. Περιορίζεσαι στο φανταστικό, το epic fantasy που λέμε, που ξέρουμε. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, medieval, βράκι, σπαθιά, μαγεία, παραμύθια. Ή βάζετε μέσα και τρόμο, βάζετε μέσα και άλλα πράγματα με τα οποία καταπιάνεστε? Η γενικότερη γραμμή του Willow Wisps είναι πιο παραμυθένια, πιο medieval. Αλλά αυτό αφορά κυρίως τον τρόπο διαχείρισης της θεματολογίας μας. Σαν παρουσίαση έργων, δεν κλείνουμε φυσικά την πόρτα σε κανέναν. Απλά επειδή υπάρχουν και άλλα αξιόλογα site τα οποία ασχολούνται πιο επισταμμένα με κάποια άλλα είδη πιο dark, αφήνουμε χώρο γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε όλοι και να συνεργαζόμαστε. Μίλησες για τις συνεντεύξεις και πρέπει να πούμε ότι έχουμε δει στο Willow Wisps μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από κόσμο που έχει, αν μη τι άλλο, καταξιωθεί στο συγκεκριμένο στερέωμα, όπως ο Χάουι, ο εικονογράφος που ήταν στον Άρχο των Δαχτυλιδιών, η δημιουργή του Dragonlance. Πώς έγιναν αυτές οι επαφές και πώς ακριβώς έγινε το connection? Όταν γενικότερα στείνεται ένα καλέσθητος ιστότοπος που έχει διαρκή και συνεχή ανανέωση με ενδιαφέρουσα θεματολογία, που φαίνεται ότι υπάρχει ένα editorial από πίσω, μια ισχυρή οργάνωση, γίνονται κάποιες επαφές με τους καλλιτέχνες ή τους ατζέντες των καλλιτεχνών στο εξωτερικό και είναι στη δική τους διακριτική ευχαίρεια αν θέλουν να παραχωρήσουν μια συνέντευξη. Οι περισσότερες συνέντευξεις έτσι έγιναν, όλες βασικά. Και με αποκορύφωμα βέβαια την πρόσκληση του John Howie στο Athens Con 2017 ως καλεσμένος του Willow Wisps. Είχαμε την τιμή να δούμε μια εξαιρετική ομιλία και ένα workshop που παρέδωσε. Είναι όλα θέμα επικοινωνίας, δηλαδή υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες στο εξωτερικό που αγαπούν την Ελλάδα και που τους ενδιαφέρει το ότι υπάρχουν δημιουργοί στην Ελλάδα που τους έχουν ως πρότυπο και είναι θαυμαστές τους. Χρειάζεται απλά να απλωθεί μια γέφυρα, να στηθεί μια γέφυρα επικοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε στέλνετε κάποιες ερωτήσεις έτσι που έχετε, στέλνετε ένα mail, γίνεται επικοινωνία και μετά ο καθένας απαντάει. Εφόσον παίρνουμε την έγκριση, ναι, εφόσον παίρνουμε την έγκριση, θα προχωρήσουμε στη συνέντευξη όπως λειτουργεί με όλους. Βλέπουμε και στη μιλότητα από το Athenscon, βλέπουμε και την παρουσία στον Ανδρέα Μιχαηλίδη από ό,τι μπορώ να δω. Και εκεί είναι και ο Ρόμπερτ Χάουι, σωστά, ναι, καλά βλέπω. Τζον Χάουι. Τι ακριβώς, για δώσε μας λίγο κλίμα από αυτή την παρουσίαση. Εγώ η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι θελόντρια στο Athenscon ήμουνα all over the place, αλλά
Μίλησε κυρίως για την απεικόνιση του φανταστικού στην εικονογράφηση, στο conceptual design που έκανε στις ταινίες, στην τριλογία, στην κινηματογραφική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και αυτό που, που ευχαρίστησε τον κόσμο είναι ότι είπε κάποια εισαγωγικά πράγματα, αλλά μετά παρέδωσε τη σκυτάλη στο κοινό να του κάνει ερωτήσεις που ήταν πολύ καλλιτέχνες και απόλαυσαν γενικότερα τη συζήτηση με έναν τόσο κορυφαίο εικονογράφο. Που κρατήσανε κάποια πράγματα όταν φύγανε δικά τους. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Χάουι είναι από τους καλλιτέχνες που είχαν σχηματίσει τον κόσμο του Tolkien στο μυαλό των αναγνωστών πριν τις ταινίες, πολύ πριν τις ταινίες. Γιατί και δεν ήταν τυχαίο μάλιστα που τον επέλεξαν κιόλας να κάνει το concept art σε πάρα, πάρα πολλές σκηνές και σε πάρα πολλά κομμάτια των ταινιών του Άρχοντα. Τώρα, ποια είναι τα σχέδια, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος, έχετε κάποιο στόχο να απλώσετε πολύ περισσότερο την πλατφόρμα? Γενικότερα θα παραμείνουμε ως online magazine, αλλά στο πλαίσιο τέτοιων ενεργειών του να κοινοποιούμε την παρουσία μας στον κόσμο, το να φέρνουμε σε επαφή τον κόσμο με κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην είχε άλλη ευκαιρία να συναντήσει, προσπαθούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα. Με το σκεπτικό αυτό. Γίνεται και με άλλους τρόπους, όχι μόνο με το site, αυτό. Γίνεται και με το βιβλίο. Έχετε και ένα με βιβλίο. Με το σκεπτικό αυτό δημιουργήσαμε τις ιστορίες της Γιαγιάς Σιτιάς. Πρόκειται για μια ανθολογία ιστοριών βασισμένες σε ιστορίες που είχαμε ακούσει από τις γιαγιάδες, τους παππούδες μας ή από φίλους γενικότερα. Ήταν μια τελείως φιλική συζήτηση της συγγραφικής ομάδας που εξελίχθηκε σε, γιατί να μην γράψουμε, να μην συγκεντρώσουμε αυτές τις ιστορίες σε ένα βιβλίο. Οι ιστορίες ενώνονται γύρω από μία πρωτότυπη αφήγηση του Ανδρέα Μιχαηλίδη, την ιστορία της Γιαγιάς Σιτιάς και της Φλόβας που απεικονίζονται και στο εξώφυλλο. Και έχει ένα κόνσεπτ ευρύτερο, φωτεινή και σκοτεινή ιστορία. Ο κάθε συγγραφέας έχει παραδώσει δύο τέτοιες ιστορίες. Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Έχει δύο, δηλαδή, με δύο ιστορίες από τον κάθε συγγραφέα. Είναι διαφορετικές μεταξύ τους, απλά υπάρχει το κόνσεπτ είναι μία φωτεινή και μία σκοτεινή. Γιατί το φως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το σκοτάδι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν και με την Ίντρα. Και πόσες καλλιτέχνες συμμετέχουν, πόσες συγγραφείς συμμετέχουν στο συγκεκριμένο? Είναι 11 συγγραφείς. Είναι. Δεν τους αναφέρω ονομαστικά, αν υπάρχει χρόνος. Όχι, εντάξει. Ό,τι σε βολεύει. Αν τους θυμάσαι όλους. Τους θυμάμαι όλους. Είναι η Μαριλένε Μέξη, είμαι εγώ ίδια. Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης συμμετέχει και με ιστορίες εκτός από την πρωτότυπη αφήγηση. Είναι η Αγνή Ισιούλα, η Ελίζα Πουλιτσοπούλου, η Βίβιαν Φούρτη, η Αγγέλα Γαβρίλη, ο Γιώργος Χατζικυριάκος, ο Γιώργος Μαρούδης, η Γιώτα Τσιμπαλίδη, η Ειρήνη Μανολάκου. Έχω το μέτρημα. Και νομίζω ότι έχει πει όλους. Εάν έχουμε χάσει κάτι, μπορεί και όλος ο κόσμος να δει το βιβλίο. Βεβαίως, και να δει και τις ιστορίες. Οπότε η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ιστορίες από τα χωριά και όλες φαντάζομαι και από τα παραμύθια. Ναι, και η Πέθρος έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε παίζει μία ενιαία ιστορία στην οποία υπάρχουν μέσα και μεμονωμένες. Έτσι, πίσω από την αφήγηση αυτή. Υπάρχει ο πρόλογος που πεζάγει στο κλίμα του. Ναι. Τι ιστορίες θα υποθούν και ο επίλογος που το κλείνει με κάποια ενδιάμεσα στιγμιότυπα από την ιστορία που ακόμα τρέχει στο background. Ωραία, εμείς λοιπόν θα δούμε σε λίγο κιόλας και κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχετε φτιάξει ένα βίντεο για να προωθήσετε. Ναι, πώς έχει γίνει αυτό? Να αναφέρω κιόλας ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις πρωτότυπες εκδόσεις Πηγή, οι οποίες αγκάλιασαν το project από την αρχή, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη. Και σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δελιγκάρης χρησιμοποίησε την εικονογράφηση του Willow Wisps και το εξώφυλλο που σχεδίασε ο ίδιος, να το αναφέρω και αυτό. Δημιούργησε ένα animated book trailer για να ανακοινώσουμε την επερχόμενη τότε κυκλοφορία του βιβλίου. Άρα κυκλοφορεί κανονικά τώρα στο βιβλιοπόλιο, ναι, μπορεί κάποιος να το βρει, κανονικά. Να το παραγγείλει. Ωραία. Θα δώσουμε και feedback πριν σε αποχαιρετήσουμε, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο το animated και θα το δείξουμε και εμείς τώρα αμέσως, να κάνετε και καμιά αφήγηση με τέτοια animated, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό υπήρχε σαν ιδέα, απλά μετά από την κυκλοφορία του βιβλίου ήταν η παρουσίαση, ήταν η συμμετοχή μας στο Fantasticon, μετά η συμμετοχή μας στο AthensCon. Γενικότερα, χρόνος να υπάρχει, θα γίνουνε. Άρα, σαν Willow Wisps, συμμετέχετε σε όλα τα φεστιβάλ. Να φτιάξετε κάτι δικό σας σε φεστιβάλ. Το έχετε σκεφτεί? Κάποιο πάρτι που κάποιος αναγνώστης μπορεί να θέλει να έρθει.
Γενικότερα, ό,τι υπάρχουν, μελλοντικά σχέδια υπάρχουν πάρα πολλά. Mm-hmm. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να διατηρήσουμε την ποιότητα που έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε, να κρατήσουμε τον κόσμο που μας έχει αγαπήσει και να αυξηθεί, να εντοπίσουμε όλους τους λάτρες του φανταστικού στην Ελλάδα. Οι εικονογράφοι έχουν... Και όλα θα ανακοινώνονται στο site εν καιρό. Οι εικονογράφοι, για παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και να δημοσιεύεται δουλειά τους. Υπάρχει και, και αυτή η δυνατότητα. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ενδιαφέρονται εκείνοι να προβληθεί η δουλειά τους. Γιατί ξέρεις ότι είναι θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να θέλουν να διαθέτουν τη δουλειά τους διαφορετικά. Να κάποιος νέος, ας πούμε, θέλει να στείλει για να προβληθεί, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Όλα συζητιούνται, είναι όλα ανοιχτά, είναι όλα μέχρι να προκύψει μια νέα ιδέα την οποία θα τη συζητήσουμε και θα την αγκαλιάσουμε. Τέλεια, εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα, που ήσουν στο Underground και πάμε να δούμε αυτό για το οποίο συζητούσαμε. Και εμείς κάπου εδώ. Μαγευτικό και αυτό. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε όλη την ατμόσφαιρα με τον πολύ ωραίο τρόπο που κάνουν και η Μαρκολέφα συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Εννοείται, έχουμε φτάσει στο τελευταίο section του Video Awards δηλαδή. Και εδώ παλεύουμε με τον Άρη Λάμπο. Ουσιαστικά θα δείξουμε ένας το βίντεο του, άλλο το βίντεο του και αποφασίζουμε ποιος κερδίζει, ποιος δείχνει το καλύτερο. Αυτό υποτίθεται ότι θα μπαίνετε εσείς στο Underground και να έχετε Web TV και θα το λέγατε εσείς, αλλά δεν το έχετε κάνει ποτέ. Οπότε το λέμε μεταξύ μας, νομίζω. Απλά γουστάρουμε βασικά. Η ουσία πια είναι ότι ψάχνουμε διάφορες καμενιές στο Ιντερνετ και είναι το section. Σκάνε απλά μόνες τους. Πρέπει να σας τις δείξουμε. Ναι, είναι το άπειρο feed. Οπότε, τι θα σας δείξω πρώτος εγώ. Ένα πολύ ωραίο Bob Σουγκαράκι, ο οποίος όμως έχει κάνει μία μικρή κατάχρηση πραγμάτων. Are you ready, stoners? Oh! Hold on, gay! Oh! Who lives in a bunk in a dormitory? SpongeBob and Patrick. And green as sticky as he. SpongeBob and Patrick. Smoking the chronic is something you do. SpongeBob and Patrick. Your bum on the carbon, he'll smoke it with you. SpongeBob and Patrick. SpongeBob and Patrick. You know, Hashbrick, I can't think of anything better than hanging out with my best friend and playing Tony Hawk Pro Skater. I know one thing that could make it better. Are you thinking what I'm thinking? I think I am. Then I'll just roll up a big fat... Oh, no! What's wrong, Spongebob? SpongeBob. Αν ξεκινάω εγώ το βίντεο γόρ μου, ήμουν έτοιμη να πω ότι είμαι αρκετά φτηνιάρα και θα επέλεγα ένα σκυλάκι για να πάρω τα points. Η νίκη είναι εύκολη μετά από αυτό το βίντεο του Άρη Λάμπου. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι ποτέ σε ανάλογη φάση, μπορείτε να το δείτε και να διασκεδάσετε. Εγώ θα σας πω σε ένα σκυλάκι που είναι λίγο... Πάμε.
Μάρκο Λέφα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Εσείς να μην ξεχάσετε να μπείτε στα social media προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Πού θα επικοινωνήσουν, Λέφα? Α, λοιπόν. Underground, Κινάκη, Star Web TV, αυτό όλα μαζί στο Facebook. Πάτε και κλικάρετε φάκελος εκπομπές. Όλοι καλεσμένοι εκεί. Αχ, κάτσε, δεν είμαι και έμεινε. Όλοι καλεσμένοι εκεί, πρώτη, δεύτερη και τρίτη σεζόν. Και επίσης, inbox, πιπ, πιπ, το πατάτε, κλικ, κλικ, κλικ. Γράφετε, ο Άρης είναι χαζούλης. Ή αλλιώς το στέλνετε αντί να το στο inbox, στο mail, στο underground, το πάκι star. Να κάνω λίγο σαρούν στο, να τον αλλάξω πόδι, Άρη, γιατί κάτσε γίνεται. Κάτσε να αλλάξω κι εγώ πόδι, μη συγχωρείς. Βρακή να μην φοράγεις, δεν είναι σεξι. Δεν έχω. Κοίτα, κοίτα τι ωραίος που έχω κάτσει, δεν είμαι πολύ καλός. Να πούμε ότι έχουμε τη στήριξη του κύλος Περμού 120, έτσι. Κάθε φορά κοντά μας, βέβαια αυτή τη φορά εμείς στηρίζουμε και Σέξπιρ για να λέμε το στραβό το δίκιο και γενικά φέρετε μας τίσερ, τα φοράμε εμείς εδώ, τη βγάζουμε, βγαίνουμε και για καφέ, δηλαδή μας έχετε στηρίξει την καρταρόμπα μας, καλό αυτό. Και στο Instagram. Και στο Instagram, γιατί ανεβάζουμε και εκεί πέρα υλικό, δηλαδή τώρα μπλουζίτσες, τέτοια αυτά, κάνουμε διαγωνισμούς. Και τα λοιπά. Δηλαδή, όλα αυτά συμβαίνουν. Εσείς δεν είστε εκεί. Υπάρχει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ. Δεν ξέρω. Το λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε ένα ακόμα underground. Να στηρίζετε την τοπική σκηνή. Και ό,τι και αν κάνετε, κάντε το με καλή παρέα.